Σε τριώρους και τετράωρους αποκλεισμούς δρόμων προχωρούν από αύριο αγρότες στα μπλόκα του Πλατικάμπου και της Μελούνας. Το πρωί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξευτελιστικές τιμές που πωλείται το προϊόν τους, αλλά και για τις αδιάθετες ποσότητες, μηλοπαραγωγή μοίρασαν μήλα σε διερχόμενους οδηγούς στον μπλόκο του Πλατικάμπου. Εμείς μοιράζουμε μήλο στον κόσμο. Για ποιο λόγο? Ένδειξη καλής θέλησης. Ένδειξη καλής θέλησης, γιατί τα μήλα τα παίρνουν από εμάς 20 λεπτά και που λένε στην Αθήνα 25. Για να δει ο κόσμος τη διαφορά που υπάρχει ενδιάμεσα παραγωγό και καταναλωτή. Ας ψάξει τέλος η πολιτεία να βρει την άκρη. Μας έχουν τρελάνει. Θα πατάξουμε τα καρτέλια οι προηγούμενοι, οι τωρινοί θα φύγουν τα καρτέλια, θα φύγουν οι ενδιάμεσοι. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Αυτή τη στιγμή είναι αδιάθετα γύρω στους 40.000 τόνους στα ψυγεία της Αγιάς και οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Ζητούμε από την πολιτεία άμεσα να πάρει κάποια μέτρα για να βοηθήσει και να στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών, ακόμη να περιορίσει τις ανεξέλεκτες εισαγωγές μήλων, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Οι αγρότες στα μπλόκα του Πλατικάμπου και της Μελούνας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και δηλώνουν ότι θα μείνουν στον δρόμο όσο χρειαστεί και ως ότου η κυβέρνηση δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.